Σύμφωνα με την τροπολογία για τους μετανάστες, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, υπολογίζεται ότι αφορά 30.000 εργάτες γης. Βεβαίως, τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας από τις επιχειρήσεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας, υπολογίζεται ότι ανήλθαν στις 300.000 θέσεις εργασίας και σύμφωνα με κάποιες πηγές ο αριθμός αυτός είναι και μεγαλύτερος. Στην επόμενη κάρτα βεβαίως θα δούμε πως οι μετανάστες θα πρέπει να πληρούν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις για την άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, όπως προβλέπει η τροπολογία. Μία βασική προϋπόθεση είναι η δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε βεβαίως πως άλλη μία απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως θα πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα έως και τις 30 Νοεμβρίου αυτού του έτους, του 2023, χωρίς άδεια διαμονής. Mm-hmm. Επίσης, αφορά τα επόμενα, θα πρέπει σίγουρα να συμπληρώνουν τουλάχιστον 3 συνεχή έτη παραμονή στη χώρα πριν από την υποβολή της αίτησης. Να δούμε φυσικά και ποιους κλάδους συγκεκριμένα αφορούν τώρα αυτές οι θέσεις εργασίας, καθώς και σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το 63,5% των επιχειρήσεων δυσκολεύονται να βρουν καταρτισμένους εργαζόμενους σε τεχνικές ειδικότητες. Και ποιοι είναι οι κλάδοι, Σάρα, εκείνοι οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και τα μεγαλύτερα κενά, ναι. Τα αιτήματα λοιπόν προς το Υπουργείο Εργασίας αφορούν την επόμενη διετία την κάλυψη θέσεων με εργαζόμενους τρίτων χωρών. Την μεγαλύτερη ανάγκη φαίνεται πως έχει ο πρωτογενής τομέας, όπου απαιτείται να καλυφθούν 168.609 θέσεις εργασίας. Στον κλάδο των καταλυμάτων και στον κλάδο της εστίασης η ανάγκη είναι επίσης επιτακτική, 80.316 θέσεις εργασίας. Ακολουθεί ο κλάδος της βιομηχανίας, όπου εκεί χρειάζονται 18.258 εργατικά χέρια. Και φυσικά ο κατασκευαστικός κλάδος, όπου απαιτούνται 12.884 θέσεις εργασίας να καλυφθούν.